Στο Ρέθυμνο θα είναι στραμμένα το επόμενο διήμερο τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος, τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Πικάσο στην Κρήτη, η χαρά της ζωής», που θα λάβει χώρα στην Αρχαία Ελεύθερνα. Τα εγκαίνια θα γίνουν από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ενώ το παρόν θα δώσουν και οι υψηλοί προσκεκλημένοι. Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων η πριγκίπισσα Ειρήνη και η πριγκίπισσα Ολυμπία Τορλόνια. Είναι μαζί μας η πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο, η βασίλισσα Σοφία, η πριγκίπισσα Ειρήνη, η πριγκίπισσα Ολυμπία Τορλόνια, όλοι οι φίλοι μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Μαρία Μπυρίκου, η Αλίκη Γουλανδρή και όλοι οι άλλοι που είναι εδώ παρόντες, δεν μπορώ να πω όλα τα ονόματα. Η κόρη του σπουδαίου Ισπανού καλλιτέχνη, Παλώμα Πικάσο, η οποία βρίσκεται ήδη στο Ρέθυμνο, θα παραστεί στα εγκαίνια. Θέλω να σας γνωστοποιήσω πως αν αυτό το project υπάρχει, είναι εξαιτίας της αγάπης και της φιλίας. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο για κάμποσο χρονικό διάστημα και είχαμε την ιδέα μήπως κάνουμε κάτι μαζί μια μέρα. Επειδή όμως πέθανε ο αδερφός μου το περασμένο καλοκαίρι, ήταν κάπως επίγον να κάνουμε κάτι και να τον κρατήσουμε ζωντανό. Που φυσικά είναι ζωντανό στις καρδιές μας, αλλά και για να δείξουμε την αγάπη του για την Ελλάδα και την Κρήτη. Το παρόν θα δώσει επίσης και η Διευθύντρια των Μουσείων του Βατικανού, καθηγήτρια Μπαρμπάρα Τζάτα. Μπορώ να πω πως αμέσως μόλις ο Νίκος, που είναι φίλος μου και γνωριζόμαστε χρόνια, μου είπε για ένα πολύ σημαντικό project μεταξύ του Βατικανού και συγκεκριμένα του Πάπα Φράνσις και τον πληθυσμό της Ελλάδας, η δωρεά από τη συλλογή μας ήταν εκεί από πολύ παλιά, ενώ κάποια από αυτά από την εποχή του Μινοταύρου. Το όλο θέμα είναι το μοίρασμα της ομορφιάς και της ιστορίας. Στον αύριο χώρο του Μουσείου θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Σταμπολίδη. Δεν μίλησαν όλοι για αγάπη. Αισθάνομαι βαθιά τιμή, αγάπη και σεβασμό που βρίσκομαι σε αυτήν τη συντροφιά αυτών των σπουδαίων ανθρώπων παγκόσμιας ακτινοβολίας. Ένας λαϊκός τραγουδιστής για μένα τι μπορεί να πει. Μπορεί να πει ότι ακόμη και σε αυτή την ηλικία με τα εγγόνια μου μπορώ να είμαι μαθητής του Νίκου Σταμπολίδη, διότι εδώ και πολλά χρόνια με δέχτηκε σαν μαθητή. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, κάνω ένα βαθύ ταξίδι στην αλήθεια. Δεν ξέρω, σε άλλες εποχές, διαφορετικές, με διαφορετικές νοοτροπίες, ο Evans και ο Σλίμαν μελετούσαν την ιστορία. Ο Νίκος Σταμπολίδης γράφει ιστορία. Άκουσα τόσο συγκινητικά λόγια για σας από τις κυρίες και από τον κύριο Νταλάρα. Σας είπα κάποια στιγμή ότι στη θέση σας πραγματικά θα δάκρυζα. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ συγκινημένος, αν και πολύ σεμνός άνθρωπος. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, εμείς ως περιφέρεια και εσείς ως ένας μεγάλος κριτικός, θα έλεγα, κριτικός με ήττα, που μας έχετε υιοθετήσει όλη την Κρήτη και το Ρέθυμνο, και την Ελεύθερνα σαν παιδιά σας. Θέλω να τονίσω, το έχω πει και παλιά, ότι τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη σχέση του με τον πολιτισμό και το σεβασμό στο περιβάλλον. Όλα αυτά τα χρόνια η Γκρεκοτέλ, ο όμιλος Νίκου Δασκαλαντονάκη, είναι μέγας αρρός στο έργο ζωής εδώ και 40 χρόνια του κυρίου καθηγητή και δηλώνει συνεχώς παρόν σε κάθε δράση που προωθεί τον κριτικό πολιτισμό, ακολουθώντας με συνέπεια το όραμα του ιδρυτή Νίκου Δασκαλαντονάκη για ένα ελπιδοφόρο αναπτυξιακό μοντέλο που θα συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία. Μια δράση που κάθε φορά είναι μια πολύ δυνατή και ευχάριστη έκπληξη από τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Σταμπολίδη, ο οποίος αργά, προσεκτικά και μεθοδικά οργανώνει σαν τη μέλισσα, σύμβολο του μουσείου, την κυψέλη της κατέκτος φιλοξενίας. Ο γιος του Πικάσο Κλοντ, του οποίου θα μπορέσει το κοινό να θαυμάσει ένα καταπληκτικό παιδικό πορτρέτο, δεν είναι πια κοντά μας και γι' αυτό αφιερώνει τη έκθεση εκείνων με έργα του εμπνευσμένου πατέρα τους.